Γένεση, κεφάλαιο 17. Όταν ο Άβραμ ήταν 99 ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαδάι, Θεός Παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε: «Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών, και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου. Σε σένα και τους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικεί σαν ξένος. Όλη τη χώρα της Χαναάν, για αιώνια ιδιοκτησία, και θα είμαι Θεός τους». Είπε ακόμα ο Θεός τον Αβραάμ: «Θα πρέπει όμως να τηρείς τη διαθήκη μου τόσο εσύ, όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων σου. Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε σας. Κάθε παιδί θα περιτέμνεται την 8η ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας, καθώς και για κάθε δούλο, είτε είναι γεννημένο στο σπίτι, είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους απογόνους σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγοράστηκε με χρήματα να περιτέμνεται. Έτσι, η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας διαθήκη αιώνια. Ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν θα έχει κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη διαθήκη μου». Έπειτα, ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Η Σάρα η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα, αλλά Σάρα. Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών». Τότε ο Αβραάμ έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε, γιατί σκέφτηκε: «Είναι δυνατόν ένας άνδρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει?» Και είπε στο Θεό: «Μακάρι να αφήσεις να ζήσει ο Ισμαήλ». Αλλά ο Θεός απάντησε: «Και όμως η Σάρα η γυναίκα σου θα σου γεννήσει γιο και θα το ονομάσεις Ισαάκ. Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου και με τους απογόνους του, διαθήκη αιώνια. Σχετικά με τον Ισμαήλ, σε άκουσα. Θα τον ευλογήσω και θα του δώσω αμέτρητα παιδιά και απογόνους. 12 ηγεμόνες θα προέλθουν από αυτόν. Θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Τη διαθήκη μου όμως θα τη συνάψω με τον Ισαάκ που θα σου γεννήσει η Σάρα του χρόνου τέτοιον καιρό». Όταν ο Θεός τελείωσε τη συνομιλία με τον Αβραάμ, έφυγε από αυτόν. Την ίδια εκείνη μέρα, ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του τον Ισμαήλ και σε κάθε αρσενικό από το προσωπικό του, δηλαδή στους δούλους που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και σε εκείνους που τους είχε αποκτήσει με χρήματα, όπως του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών όταν έκανε περιτομή στον εαυτό του, ο γιος του ο Ισμαήλ 13. Την ίδια εκείνη μέρα λοιπόν περιτμήθηκαν ο Αβραάμ και ο γιος του ο Ισμαήλ, μαζί και όλοι οι υπηρέτες του σπιτιού του.